και στις συνδέσεις από τη Νέα Δημοκρατία τον Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, κύριε Πλεύρη. Είμαστε καλά. Από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τον Γιώργο Καραμένο και από τον ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλημέρα και εσάς, τον Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα και στους τρεις. Καλή νέα κοινοβουλευτική θητεία να ευχηθούμε. Τώρα είναι φρέσκια ακόμα αυτή η Βουλή. Καλά-καλά δεν έχει συμπληρώσει 10 μέρες. Και η κυβέρνηση ούτε καν τώρα 2-3, ας πούμε, τυπικά αν το πάρουμε από την ψήφο εμπιστοσύνη και ουσιαστικά πιο πίσω. Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή που ανοίξαμε πριν τον κύριο Ξεραδάκη. Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα απασχολεί τους πάντες για τα ακτοπλοϊκά αστεία. Αλλά πριν ήθελα γρήγορα να δούμε δύο θέματα τα οποία έχει ανοίξει η κυβέρνηση έτσι, στην αρχή αυτής της νέας της θητείας και ήθελα να δούμε και η αντιπολίτευση πώς τα βλέπει αυτά. Τα δύο αυτά θέματα είναι και σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αργεί βέβαια αυτό ακόμα η σταγματική αναθεώρηση, αλλά έχει μια σημασία να δούμε τις προθέσεις. Και το άλλο θέμα είναι με την ψήφο των αποδήμων, αυτό δεν αργεί καθόλου, έρχεται την άλλη εβδομάδα. Επομένως, πρώτα πάμε στην ψήφο των αποδήμων. Μια σύντομη απάντηση, κύριε Καραμένο, και μετά από εσά, κύριε Κατρίνη, αν θα το ξέρουμε τι λέει το νομοσχέδιο του καινούργιου, αν θα το ψηφίσετε. Ναι. Κύριε Παπαχλημίτζο, στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, εγώ πιστεύω και το είδα και στην, κατά τη διάρκεια των εθνικών εκλογών ότι πρέπει να αυξηθεί όσο γίνεται η συμμετοχή, με τρόπο και ψηφιακό συμμετοχή στις εκλογές. Προφανώς, κάθε εγγεγραμμένος, κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχή στις εκλογές, όπου και αν εργάζεται, όπου και αν ζει, με κάποια κριτήρια προφανώς. Εμείς βάζουμε και την παράμετρο της ψήφου των εργαζομένων, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο, γιατί είχαμε εκλογές το καλοκαίρι, αλλά όσων, εν πάση περιπτώσει, μετακινούνται εντός της χώρας, ότι θα έπρεπε επίσης να συμμετέχουν, όπως συμμετέχουν, για παράδειγμα, οι αστυνομικοί, οι στρατιωτικοί, όλοι αυτοί που συμμετέχουν στη διαδικασία της διοργάνωσης των εκλογών. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Είμαστε θετικοί, προφανώς, στο να αυξάνεται η συμμετοχή, το να μπορεί κάθε Έλληνας πολίτης να ψηφίζει τους εκπροσώπους του. Πρέπει να μπουν βέβαια κάποια κριτήρια, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να γίνει με μια μειοπική λογική, πιο ακροατήριο εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία, άρα να το προσθέσει στο εκλογικό σώμα, αλλά συνολικά να δώσει δικαίωμα πρόσβασης στις διαδικασίες σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Άρα καταλαβαίνω ότι είστε ανοιχτοί σε μια ζήτηση, μπορεί και να το ψηφίσετε στο τέλος αυτό. Χρειάζεται διάλογος. Υπήρξε μια συνάντηση χθες του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κ. Φάμελου με την κυρία Κεραμέως και νομίζω ότι υπάρχει ένας δρόμος μπροστά μας, αρκεί να δείξει καλή θέληση και κυβέρνηση και όχι προσπάθεια ευνηδιασμού ή ενός χειρισμού ο οποίος δεν θα είναι υποφελής. Κυρία Κατρίνη, γιατί το τελικό αντικείμενο. Κύριε Παπαχλημίδη, εμείς ούτως άλλως δεν χρειάζεται να παρεμβαίνετε. Ανοιχτές θέσεις για το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς και των Ελλήνων του εξωτερικού ήταν θετικό και εμείς θέλουμε σε κάθε περίπτωση να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία. Βεβαίως, όλη αυτή η συζήτηση που λυπάμαι που το λέω, απέκτησε περισσότερο επικοινωνιακά παρά ουσιαστικά χαρακτηριστικά. Θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να την ανοίξει, αφού πρώτα κάνει μια γενναία αυτοκριτική. Γιατί το προηγούμενο νομοθέτημα, το οποίο σας θυμίζω ότι πέρασε με 291 ψήφους στις 300 συνολικά, ιστορικό ρεκόρ στη Βουλή των Ελλήνων, δυστυχώς δεν λειτουργήσε καθόλου. Και αυτό, ξέρετε, δεν προκύπτει μόνο λόγω του νόμου, αλλά λόγω και της πλημελούς εφαρμογής του. Άρα εδώ, πέρα από τα συνθήματα, πέρα από τη διαδικασία να λέμε πράγματα για να φαίνεται ότι έχουμε την νομοθετική και πολιτική πρωτοβουλία, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι όντως ανεμπόδιστα οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Εμείς σε αυτή τη συζήτηση είμαστε ανοιχτοί. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι είναι μια κοινοβουλευτική διαδικασία, η οποία δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στο πάνελ μια τηλεοπτική εκπομπή. Ναι, αρχίζει και τελειώνει. Την πρόθεση να καταλάβουμε. Αρχίζει και τελειώνει στη Βουλή των Ελλήνων. Μα προφανώς και δεν το πείτε, αλλά μπορείτε να δείξετε την πρόθεσή σας. Άρα, σας είπα ότι παρεμβαίνετε ανοιχτές θέσεις. Εμείς είχαμε ήδη τοποθετηθεί και θεωρούμε ότι ναι, πρέπει να υπάρχει διευκόλυνση, όμως εδώ θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Ωραία. Γιατί τα εχέγγυα της προηγούμενης κυβέρνησης δεν ήταν καθόλου εχέγγυα αξιοπιστίας. Να προσθέσω κάτι τεχνικό, 20 δευτερόλεπτα. Ότι ουσιαστικά αυτό που φέρνει η Νέα Δημοκρατία είναι ο νόμος Βορύδη, όπως ήρθε το 19. Η πρόταση η δική μας, όπως ήταν το 19, είχε κατατεθεί. Το δεύτερο νομοσχέδιο, που δεν πέρασε. Όπως είχε κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είχε κατατεθεί στα βασικά της σημεία και από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου το 2017, όταν αυτή προήσατε τον κύριο Γεραπετρίτη. Άρα μπορούμε να το δούμε και να το δουλεύουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, απλά γιατί οι τηλεθεατές δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν. Στην πραγματικότητα, δεν μιλάμε για νέους ψηφοφόρους, μιλάμε για τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αν και με ποιο τρόπο μπορούν να ψηφίζουν από απόσταση. Η Νέα Δημοκρατία πάντοτε είχε τη θέση ότι θα πρέπει να ψηφίζουν χωρίς καμία προϋπόθεση. Ούτε δηλαδή προϋπόθεση πόσα χρόνια απουσιάζουν, τι δηλώσεις έχουν κάνει, το αν έχουν κάνει περιουσία.
Επειδή όμως χρειάζονται 200 ψήφοι, η Νέα Δημοκρατία στο νομοσχέδιο το οποίο είχε φέρει σε συνεννόηση κυρίως με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αλλά και με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση τότε δεν διαφωνούσαν επί της αρχής να μην υπάρχουν προϋποθέσεις, μπήκαν προϋποθέσεις που στην πραγματικότητα φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, γιατί εξυπηρετούσαν κατά βάση κόσμο που θα ερχόταν και στην Ελλάδα. Και στην πράξη ήταν και λίγο άδικο για τον κόσμο που είναι εγγεγραμμένος και αν έπαιρνε το αεροπλάνο θα μπορούσε να έρθει να ψηφίσει και τώρα του έλεγες επειδή δεν έχεις κάνει φορολογική δήλωση δεν θα μπορείς να ψηφίσεις. Φέρνουμε λοιπόν το νομοσχέδιο όσο είχε που πήρε 190 ψήφους που μόνο αυτά τα κόμματα που το ψήφισαν τότε αν το ψηφίσουν πιάνε την πλειοψηφία. Θεωρώ ότι υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση και μπορούμε να πάμε και σε παραπάνω πλειοψηφίες. Δηλαδή, ενδεχομένως και ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις ενστάσεις του μπορεί να δει το θέμα όπως λειτουργεί. Ξέρετε, κύριε Πλεύρη, με το χέρι στην καρδιά και σου μου διακόπτω, ότι η μειωμένη προσέλευση των έντων εξωτερικού είναι λόγω του νόμου ή λόγω και ατελειών στην εφαρμογή. Λοιπόν, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μια γενναία και καθαρή συζήτηση. Είναι του νόμου και θα πούμε και κάτι άλλο που δεν πρέπει είναι να μόνο του νόμου. Και θα σας απαντήσω και σε κάτι. Είναι και κάτι που δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Το γεγονός ότι κάποιος είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους και ζει στο εξωτερικό, ενδεχομένως να μην ενδιαφέρεται να ψηφίσει. Να είναι στην αποχή. Δηλαδή, όταν έχεις μια αποχή στο εσωτερικό σου μεγάλη, δεν σημαίνει ότι και στο εξωτερικό κάποιος μπορεί να έχει παραμείνει εγγεγραμμένος στους καταλόγους και να μην θέλει να ψηφίσει. Όμως, το ότι υπήρχαν προσχώματα, ειδικά πού, στις περιοχές που το είχαν ανάγκη. Γιατί οι άνθρωποι που φύγανε τα τελευταία 10 χρόνια, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις και βρίσκονται στη Γερμανία ή στην Αγγλία, πιστέψτε με, τους είναι και πολύ πιο εύκολο τώρα να πούνε θα το συνδυάσω και θα έρθω στην Ελλάδα. Αυτός που είναι στην Αμερική, κατά βάση είναι ένας από τους ψηφοφόρους που δύσκολα θα έπαιρνε το αεροπλάνο. Να συμφωνήσω ότι μπορούν και τεχνικά να γίνουν, αλλά το βασικό είναι ότι αποκλειόταν ένα πολύ μεγάλο μέρος κόσμου. Πάντως, δεν είπε, και να σας πω για κάτι, πολλές φορές είναι εικονική και η αποχή, γιατί λέμε 45% αποχή. Αλλά να ξέρετε, είναι εγγεγραμμένοι και οι πολίτες του εξωτερικού που δεν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν. Ναι, κάθε να πει και ο σκοραμέρας. Δεν είπατε κουβέντα πάντως για τη συμμετοχή των Ελλήνων που κινούνται εντός Ελλάδας. Εγώ με φιλάθρο. Όχι, αυτό που λέτε για μένα, να σας πω κάτι, να το πω και το προλαβαίνω. Όχι, δεν συμφωνώ σε κάτι. Γιατί να σας προλάβω. Εκτός λοιπόν από τους ετεροδημότες, γιατί αυτή τη στιγμή η δυνατότητα που λέτε καλύπτεται πώς, εάν κάποιος γνωρίζει ότι σταθερά βρίσκεται, μπαίνει ως ετεροδημότης. Πού υπάρχει όμως το πρόβλημα, και εδώ πέρα για μένα πρέπει να το δούμε, ότι ο εποχικός δεν ξέρει που θα πάει. Δεν είναι, δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι στο Ρέθυμνο και δουλεύει στην Αθήνα, έχει το χρόνο να πει κάνω την κίνηση. Αυτός όμως που το καλοκαίρι μπορεί να βρεθεί στη Ρόδο, στην Κέρκυρα και αυτά, εκεί πιστεύω, άποψή μου, ότι θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε τους χρόνους, που οι χρόνοι κατάλογοι ετεροδημοτών κλείνουν τρίμηνο, να δούμε πώς μπορεί να γίνει σε πολύ καλύτερους χρόνους, ώστε πραγματικά να μπορεί να ασκεί οπουδήποτε βρίσκεται. Αλλά εάν έχει δηλώσει πριν το Πάσχα, γιατί θα πρέπει να το δηλώσει εδώ πέρα. Θα πει κάποιο το ξέρει, ο άλλο πριν το Πάσχα. Είναι η κουβέντα που το μπορεί να το ξέρει. Μπορεί να το ξέρει, αλλά το ξέρει με σιγουριά. Δηλαδή, κύριε Πλεύρη, αυτοί που ψήφισαν στη Μαδρίτη στο Final Four ήξεραν ότι ο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό. Στο Κάουνα. Στο Κάουνα που ήταν. Ο Ολυμπιακό δεν το είδαμε λόγω των εκλογών. Μετά λέει ο γιο μου τι γινόταν. Δυστυχώ χάσαμε στον τελικό. Αυτοί ήξεραν θα πάει ο Ολυμπιακό. Και όχι μόνο στον τελικό. Εντάξει, είχα μάλιστα ένα χωρί εκείνη την βράδυ. Άλλο λέω, λυπήρε, πάτε δυστυχώ. Θέλω να πω ότι αν πραγματικά έχετε τη βούληση, μπορείτε να άρετε τα εμπόδια και σε αυτή την περίπτωση. Σύντομα θέλω να δούμε και το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το λέω σύντομα γιατί δεν είναι τη παρούση. Είναι δηλαδή το 25, μια σύντομη απάντηση πάνω σε αυτό. Γιατί φαντάζομαι, μπορεί εύλογα κάποιο να πει και η κύριε Καραμέρα, α πούμε, ο ένα γονιό, εγώ λέω στέλνω το παιδί μου πάνω στην Κύπρο να σπουδάσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, γιατί να μην μπορούσα με αυτά τα λεφτά που δίνω εκεί να τα δίνω στην Ελλάδα σε ένα αντίστοιχο ιδιωτικό. Αν κάποιος θέλει να το φτιάξει. Κύριε Παπαχλημίτη, αυτή είναι μια πολύ απλοϊκή προσέγγιση, γιατί ο Έλληνας γονιός, και σας το λέω γιατί και εγώ έχω παιδιά στην εφηβεία, έχει δει πρώτα τι ακριβώς συμβαίνει στη δημόσια παιδεία, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά και για τον τρόπο εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα διαπιστευτήριά της εισαγωγικά την πρώτη τετραετία. Οι συνέπειες τις βλέπουμε και σε αυτές τις φετινές πανελλαδικές εισαγωγικές εξετάσεις και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τον συντελεστή βαρύτητας μαθημάτων. Και θα σας πει εδώ ο κύριος Κατρίνης, που είναι εκλογική του Περιφέρεια και τμήματα που έκλεισαν, που είχαν να κάνουν και με την πρωτογενή τομέα, και όχι μόνο στην Ηλία, σε όλη την Ελλάδα. Στη Ζάκυνθο θα ήμουν για μια περιοδία προεκλογικά και ανησυχούν πολύ για το κλείσιμο του τμήματος που έχει να κάνει και με το περιβάλλον, που είναι πολύ σημαντικό για το νησί. Θέλω να πω ότι εδώ η ατζέντα, η πραγματική της Νέας Δημοκρατίας, είναι η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Και να κλείσει το μάτι σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα που τοποθετούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση. Εγώ δεν είμαι, ξέρετε, κάθετα αντίθετο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Υπάρχουν και
η ΕΚ, ναι. Που δίνουν δυνατότητα και εφόδια σε νέους ανθρώπους για συγκεκριμένες ειδικότητες. Αλλά εδώ πρέπει να μπουν κριτήρια, πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος σοβαρός και όχι να προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη συνεδρίαση, μάλιστα στις προγραμματικές δηλώσεις του, να παρακάμψει το άρθρο 16, να μιλήσει για το άρθρο 28 και στην πραγματικότητα αυτό που έκανε στην υγεία και σε άλλους τομείς. Να βάλει όχι απλώς από την πίσω πόρτα τους ιδιώτες, να υπονομεύσει το δημόσιο χαρακτήρα. Ωραία. Και για να εκχωρήσει τους ιδιώτες. Επειδή δεν ήταν δικές κυβερνήσεις, ήταν κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, που δεκαετίες 80 και 90 κυρίως, έσπαιρναν τμήματα, συγγνώμη το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι σε ένα βαθμό, στην επαρχία, κυρίως στην περιφέρεια, όχι με κριτήρια ακαδημαϊκά, αλλά για να ικανοποιηθούν πολλές φορές τοπικοί βουλευτές. Εσείς λοιπόν τα είχατε κάνει άλλες κυβερνήσεις. Γιατί το υποστηρίζετε μια πολιτική στην οποία δεν συμμετείχατε? Το ότι σώνα και καλά, δει όλα τα τμήματα που γίναν τότε για να ικανοποιηθούν δύο πολιτευτές, πρέπει να παραμείνουν. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Ενώ εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ επιδερμική προσέγγιση. Την έχω κάνει και εγώ σαν δημοσιογράφος. Αλλά έχει γίνει όμως. Δεν σας καταργίζω επιδερμικότητα στην προσέγγιση. Δηλαδή τώρα το τμήμα που καταργήθηκε είναι αυτό που λέμε. Μουσιολογία στα Μαλλιάδα. Μου πείτε, θέλω να βρω την έκθεση από πίσω που λέει, και συγγνώμη κύριε Κατερίνα, Δυτική Συλλογική Περιφέρεια, που λέει ότι πράγματι υπάρχουν ακαδημαϊκές ανάγκες και το επιβάλλον. Το οποίο ο κύριο Κατρίνη, αλλά επειδή εγώ έχω δει από παιδί, βλέπω την όψη του Ερμηνείου του Πραξιτελή και έχω επισκεφτεί τους. Ναι. Αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους που τους επισκέπτονται από όλο τον πλανήτη. Προφανώς. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει συνάφεια. Αυτό είναι ένας μύθος, όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία, ότι περνάνε με 3 στο πανεπιστήμιο και κοιτάξτε το μαθηματικό σάμου. Ενώ στην πραγματικότητα ο κόσμος δεν μπορούσε να πάει να στείλει τα παιδιά του να σπουδάσουν, γιατί είναι πολλά τα έξοδα. Ναι. Βλέπε ακτοπλοϊκά. Βλέπε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δρομολόγια. Ναι. Βλέπε κόστος στέγης για τους φοιτητές. Άλλα είναι τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς υπάρχει μία προσέγγιση από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εγώ δεν είπα να μην δούμε τι συμβαίνει με τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Παίζει ρόλο ποιο πανεπιστήμιο θα έρθει. Άλλο να έρθει το Χάρβαρντ και άλλο να η ΕΚ να αλλάξει ταμπέλα και να δίνει πτυχία ιατρικής και νομικής. Ποιος το θέλει αυτό? Για να κλείσουμε το θέμα που αφορά τα τμήματα της υλής. Ναι. Εγώ θεωρώ παράλογο τουλάχιστον στον πρώτο νομό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τη Eurostat, τη αγροτική εξειδίκευση, που είναι ο νομός ηλίας, το τμήμα φυτικής παραγωγής στην Αμαλιάδα να κλείσει. Είναι παράλογο, είναι παρανοϊκό. Το μοναδικό τμήμα μουσιολογίας δίπλα στην Αρχαία Ολυμπία, που βγάζει στελέχη εξειδικευμένα μουσείων, επίσης να κλείσει. Και όλα αυτά, κύριε Βαχλεμίτζιο, στα πλαίσια μιας εικονικής και επικοινωνιακής αξιολόγησης, που άρχισε και τελείωσε μόνο στο νομό ηλίας. Αν γινόταν αξιολόγηση από την ΕΘΑΕ σε όλα τα πανεπιστήμια και υπήρχαν ανάγκες συγχώνευσης, κλεισίματος ή μετεξέλιξης θυμάτων, θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα. Όλο αυτό άρχισε τελείωσε στην ηλία, είναι τελείως άδικο, περιπτωσιολογικό και το λέω γιατί όχι ως βουλευτής ηλίας, το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα όποιον και να ρωτήσετε. Τώρα, στο θέμα το άλλο. Η δοτική εκπαίδευση υπάρχει. Υπάρχει σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο επίπεδο στη χώρα κανονικά. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει μια κουβέντα για ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν η πολιτεία συντεταγμένα δεν διασφαλίσει ότι θα βελτιωθεί η παρεχόμενη δημόσια παιδεία. Γιατί το λέω αυτό? Λέμε σήμερα για δημόσια δωρεάν παιδεία. Δεν μπορεί όμως σήμερα στην Ελλάδα να παρέχονται μεταπτυχιακά μόνο με δίδακτρα, με νόμο του κύριου Γαβρόγλου, ο οποίος δήθεν πήγε επί ΣΥΡΙΖΑ να τα ρυθμίσει και κατέληξε. Σήμερα δεν μπορεί σχεδόν 9 στα 10, αν πω και παραπάνω, μεταπτυχιακά. Είναι με δίδακτα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει να ενισχύσει τα προσόντα του, αν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν μπορεί να το κάνει. Δεύτερον, είναι αδιανόητο στην Ελλάδα σήμερα, κύριε Παχλημητζίου, να εξ αποστάσεως προγράμματα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά να κάνει μόνο ένα ίδρυμα στην ελληνική επικράτεια. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια συζήτηση που πρέπει να την ανοίξουμε με όρους μέλλοντος, όχι παρόντος. Ναι. Εμείς δεν είμαστε δογματικοί, όμως ξεκινάμε αυτή την κουβέντα με μια απαράβατη αρχή. Ότι πρέπει να ενισχυθεί και να στηριχθεί η δημόσια παιδεία σε όλα τα επίπεδα. Σαφές. Και στα πανεπιστήμια, αλλά και σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο. Ναι, κύριο Πλεύρη. Ναι, πιστεύω ότι παρόλες τις διαφορές που υπάρχουν, μπορούμε να βρούμε κάποιες κοινέ παραδοχές. Η μία κοινή παραδοχή είναι να το αποσυνδέσουμε πρώτα απ' όλα. Ναι, η στήριξη του δημόσιου πανεπιστήμιου είναι άσχετο από οποιαδήποτε αλλαγή του άρθρου 16. Δηλαδή, πρέπει να στηρίζεται, πρέπει να στηρίζεται. Και εγώ να σας πω που είμαι και απόφυτος ελληνικού πανεπιστημίου, ναι, θεωρώ ότι και τα πανεπιστήμια μας σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι της διδακτικής ύλης έρευνας των καθηγητών είναι πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια. Το δείχνουν και οι κατατάξεις που υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν, αυτό είναι μια ξεχωριστή κουβέντα. Απ' την άλλη, επί της αρχής θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κρατικό μονοπόλιο σε τριπτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ καταλαβαίνω ότι είναι και μια ιδεολογική κουβέντα, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει κρατικό μονοπόλιο και ενδεχομένως από πολύ λίγες στον κόσμο. Το να έρθεις τώρα εσύ και να πεις εδώ, γιατί εγώ ακούω και αυτό που ο κύριος Καραμάνος και ο κύριος Κατρίνης, ότι ναι,
επί της αρχής συμφωνούμε ότι θα είναι κρατικό μονοπόλιο. Αλλά αυτός που θα μπορεί να έχει πανεπιστήμιο, είτε θα είναι μη κερδοσκοπικού, είτε αν είναι ιδιωτικού, θα υπάρχουν τέτοιες όρεις και προϋποθέσεις ώστε πραγματικά να έχουμε πανεπιστημιακό πτυχίο και επίπεδο, αυτό το θεωρώ αυτονόητο. Θεωρώ δηλαδή αυτονόητο, κανένας δεν θέλει να πει ότι ξαφνικά αύριο το πρωί, όπως υπάρχει, αλλάζουν ταμπέλες όπως υπόθηκαν και δίνουν πανεπιστημιακά πτυχία. Πρέπει να βάλεις τους όρους και τους κανόνες. Οπότε αυτό είναι ένα, για μένα, οπωσδήποτε στάδιο που πρέπει να μπει στην κουβέντα. Αλλά επί της αρχής το να πούμε ότι σταματάει αυτό το κρατικό μονοπόλιο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Άκουσα, ας πούμε, και τον κύριο Παπά, τον κύριο Πέτρο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον ήξερα ως βουλευτή γιατρό. Τον άκουσα και χθες που είχε και μια τέτοια προσέγγιση. Εάν λοιπόν μπουν οι σωστοί όροι, οι σωστές προϋποθέσεις, θεωρώ μπορούν να καυθούν. Είναι σημαντικό αυτό που είπα για τα μη κερδοσκοπικά, αλλά τα σημαντικότερα ιδρύματα του εξωτερικού είναι μη κερδοσκοπικά. Σωστό. Έχει μεγάλη διαφορά το κερδοσκοπικό λοιπόν, από το μη. Επειδή πλέον τώρα μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει οπωσδήποτε να κουβεντιάσουμε τα ακτοπλοϊκά μπιστήρια, γιατί σίγουρα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο αυτό. Πρώτα θα ήθελα ξαναδούμε την κάρτα που δείξαμε πριν, που ετοιμάσαμε την βοήθεια της Νέας Αυδελή, που δείχνει πώς ήταν πέρυσι και πώς είναι φέτος η τιμή σε κάποιους ενδεικτικούς προορισμούς. Αυτό να δείχνει ότι πέρυσι που αυξήθηκαν τα καύσιμα από το κόστος που ήταν μέχρι τον Ιούνιο του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ανέβηκε πολύ τον Ιούλιο. Φέτος λοιπόν που έχει μειωθεί το ναυτιλιακό καύσιμο, όχι απλά δεν έχει μειωθεί, έχει αυξηθεί, λίγο έχει αυξηθεί, κάποια ευρώ, αλλά ήδη στην περσινή αύξηση πήρε παραπάνω. Η κάρτα αυτή έχει να κάνει με one way, μόνο να πας δηλαδή, από τον Πειραιά σε κάποια συγκεκριμένα νησιά, με αυτοκίνητο και 4 άτομα, 2 παιδιά εξ αυτών, αν μπορούμε να την δούμε. Αλλά ας ξεκινήσει και ο Σκαραμένος και να δούμε στην πορεία την κάρτα αυτή. Ελάτε. Να διαβάσω τις κάρτες. Όχι, να ξεκινήσει να πει την άποψή σας. Ναι, σωστό. Από συνήθεια, κύριε Καραμένο, ο δημοσιογράφος δεν ξεχνιέται αυτό. Θα πω κάτι, μην παρεξηγηθεί. Αν είχαν χιούμορ οι εφοπλιστές, θα βάζαν 41% την αύξηση. 41. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσουμε σοβαρά, και είναι κάτι το οποίο δεν μας προειδέασε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, αλλά αν πήγε αλλού τη συζήτηση, η εσχροκέρδεια. Από την άλλη. Άρα υπάρχει σχροκέρδια, λέτε. Προφανώς υπάρχει σχροκέρδια και ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος, εγώ τον άκουσα με τα αυτιά μου τρεις μέρες πριν τις εκλογές, δεν ακούστηκε πολύ βέβαια γενικά. Είπε όταν του τέθηκε το ζήτημα των ελέγχων στην αγορά γενικά, είπε ελεύθερη αγορά έχουμε. Ελέγχους θα κάνουμε. Τι είναι αυτό, λίγο πολύ, χωρίς να τον παραφράζω. Αυτό είπε. Και αυτό πιστεύει η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό έρχεται τώρα και με κροκοδίλια δάκρυα, κλαίει αποχαιρετώντας το πλοίο που φεύγει, γεμάτο κυρίως ξένους τουρίστες που έχουν οικονομική δυνατότητα. Γιατί μέσα ελληνική οικογένεια το να πάει με δύο παιδιά και ένα αυτοκίνητο στις Κυκλάδες θέλει 700-800 ευρώ. Για να δούμε αυτές τις τιμές. Θα πρέπει λέτε, να γυρίσει. Εμείς τον έχουμε την κάρτα τώρα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Αλλά, και θα σας πω εμείς τι προτείνουμε και τι έχουμε πει εμπέρος. Αυτή είναι η κάρτα λοιπόν που δείχνει λοιπόν πέρυσι. Υπάρχει μια απότομη αύξηση λοιπόν του πετρελαίου. Πάει για παράδειγμα για να πας στη Ρόδο, βλέπετε κάτω ποια είναι η σύνθεση λοιπόν. Ναι, αλλά βάζετε απλή μετάβαση. 400, να μου επιτρέψετε. Η επιστροφή είναι το διπλάσιο. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα ήταν διαφορετικό γιατί κάποιος πρέπει να γυρίσει και εδώ. Προφανώς. Θα ήταν πολύ ωραίο να μείνουμε στη Ρόδο ή στην Άξο. Είναι προφανές, κύριε Καραμέρο. Απλά δείχνουν την αύξηση λοιπόν. Πάει λοιπόν στα 20 ευρώ το απλό δρομολόγιο αύξηση και έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Βλέπετε και στη φέτος. Αντί να πέσει. Και στη Σάμο, Σαντορίνη, βλέπετε τα σχετικά και βλέπετε πόσο έχει πάει πλέον η τιμή. Η επιστροφή λοιπόν είναι προφανώς το διπλάσιο. Από 420 λοιπόν πάει στα 843. Έλατε, πείτε τις προτάσεις. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν μίλησε με τους ακτοπλώους. Προφανώς δεν ξέρω αν υπάρχουν χρέη για τις άγονες γραμμές, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Εγώ θέλω να δω και την πλευρά των ακτοπλώων. Αν και όταν έχουν μειωθεί τα καύσιμα σε ένα τέτοιο ποσοστό, δεν δικαιολογούνται αυτές οι αυξήσεις. Καταλαβαίνω τη ζήτηση, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσέλευση, μια μεγάλη επισκεψιμότητα στον ελληνικό τουρισμό, που βέβαια εφέτος και φαίνεται αυτό από τα πρώτα στοιχεία, δεν μεταφράζεται σε ανάλογη κατανάλωση, σε ανάλογες πράξεις για τους όσους ασχολούνται με τον τουρισμό. Το έχω δει σε αρκετές περιοχές που έχουμε επικοινωνία. Υποβάθμισε συνειδητά το μεταφορικό ισοδύναμο, που ήταν ένα έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί πολλοί να μην γνωρίζουν το μεταφορικό ισοδύναμο ακόμα και τώρα. Το γεγονός ότι οι νησιώτες μπορούν και παίρνουν το επιπλέον κόστος σε σχέση με την ανάλογη, με το κόστος της χερσαίας διαδρομή για τους πολίτες. Και προφανώς είναι ένα ζήτημα ελέγχων, επικοινωνίας με τους ακτοπλώους, το να τεθούν κανόνες. Αυτό δεν έχει γίνει. Τώρα τα περισσότερα εισιτήρια έχουν κλειστεί. Απλά πολλοί κόσμοι δεν θα πάει διακοπές. Πάει ο δικός ή θα επιλέξει προορισμούς που είναι πιο προσβάσιμοι. Κύριε Μακρινίζο, ο κύριος Κρέκας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ήρθε το Σάββατο στη Βουλή
Και είπε ότι μου έκανε και εντύπωση κιόλας. Από τους 10 άξονες που ανέφερε, οι 5 είχαν σχέση με εντατικούς ελέγχους και πάταξες χροκέρδειες. Αυτό είναι μια ομή παραδοχή ότι η κυβέρνηση η προηγούμενη Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι μόνο τα 5 πρόστιμα στην αγορά τροφίμων μέσα σε 2 χρόνια. Δεν είναι το γεγονός. Εγώ θα μιλήσω με νούμερα. Ότι Μάιο-Ιούνιο, Ιούνιο-Ιούλιο ανέβηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα 1,8 και 2,1, όταν η διεύθυνση γεωργίας και τροφίμων του ΟΗΕ λέει ότι για το αντίστοιχο διάστημα είχαμε μείωση παγκοσμίως 1,7. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία αγορά ανεξέλεγκτη, στην οποία η κυβέρνηση θεώρησε ότι δεν πρέπει να κάνει ελέγχους. Και εξάλλου δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λέει η κυρία Λαγκάρντ, ότι τα 2/3 του πληθωρισμού είναι από τα εταιρικά κέρδη. Κάποιοι λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία μέσα στις αυξήσεις των πληθωρισμών στο κύμα ακρίβειας και έβγαλαν πάρα πολλά κέρδη, αυτό που λέμε τον πληθωρισμό απληστείας. Σε αυτό λοιπόν η κυβέρνηση όχι μόνο πέρασε κάτω από τη βάση, κόπηκε, έμεινε στο ίδιο μάθημα πολλές φορές, εις βάρος των καταναλωτών. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουν σύγκριση. Ο Πρωθυπουργός επιμένει να μην μειώνει το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, όταν στην Ισπανία και στην Κύπρο, που έχει μηδενιστεί σε κάποια είδη, έχουμε ήδη μείωση του πληθωρισμού τροφίμων. Επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα αυξήθηκε σε 2 μήνες κόντρα στην παγκόσμια τάση και είναι 12,2% τον Ιούνιο του 2022. Ο Πρωθυπουργός, ενώ δεν μειώνει το ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, ορθώς κρατάει το μειωμένο ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου, αλλά δεν μειώνει το ΦΠΑ, π.χ. στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για να διευκολύνει μαζί με το μεταφορικό ισοδύναμο που υποτίθεται ότι αυτό καλύπτει την μετακίνηση τουλάχιστον των νησιωτών. Έτσι, και να υπάρχει και μια ελάφρυνση και κάνει εκ των υστέρων μια σύσκεψη με τους ακτοπλώους εν μέσω της περίοδου, η οποία δεν ξέρω αν θα καταλήξει που θα καταλήξει, όμως θα περάσει, κύριε Μανίτζο, η τουριστική περίοδος και οι καταναλωτές πάλι θα βλέπουν το πορτοφόλι τους και την τσέπη τους να αδειάζει, τα εισοδήματα να μειώνονται και μια κυβέρνηση που νομίζει, και θέλω να πιστεύω, το λέω καλόπιστα, ελπίζω να σταματήσει να το νομίζει ότι με την επικοινωνία μπορεί να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα. Το θέμα της ακρίβειας και της ασχροκέρδειας πλέον, δεν είναι ακρίβεια, είναι ασχροκέρδεια, θέλει πολιτική βούληση και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας αυτό πέρασε πάρα πολύ χαμηλά. Πάντως, εγώ δεν θα εκπλαγώ να κάνω, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο. Αν είναι ευκαιρία για τον κύριο Μητσοτάκη, το έχει ξανακάνει σε άλλες περιστάσεις, βλέπει ενέργεια, να δώσει ένα pass επιδοτώντας αυτά τα κέρδη των ακτοπλών σε άγονες γραμμές, σε περιοχές και εισιτήρια τα οποία δεν είναι πολύ δημοφιλή. Και πάλι ενισχύθηκε ακτοπλοϊκά μες στην πανδημία. Και αν ό,τι να γίνει, μήπως να γίνει νωρίτερα, κύριε Λοιπόν, Μπέρα. Πάμε να το δούμε όλα. Πρώτα απ' όλα, όπως όταν ανεβαίνουν οι τιμές γιατί υπάρχουν αυξημένα κόστη, αντίστοιχα πρέπει να πέφτουν και οι τιμές όταν μειώνονται τα κόστη. Αυτό το πράγμα επισημάνθηκε από την κυβέρνηση. Έχει δοθεί συγκεκριμένος χρόνος και από την πληροφορία που έχουμε εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση, ώστε να μπορούν να έρθουν οι συνέπειες και να δούμε ακριβώς, γιατί εγώ δεν ξέρω πόσο είναι αυτό της διαφοράς που μπορεί να μειωθεί. Το αν μπορούσε να γίνει προηγουμένως. Κακά τα ψέματα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε και να το παραδεχθούμε. Η χώρα και λόγω μιας επιλογής εκλογικού συστήματος και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε πώς λειτουργεί το κράτος όταν έχουμε εκλογές, για 2-3 μήνες βρέθηκε σε μια κατάσταση και στον χρόνο της υπηρεσιακής αλλά και στον προεκλογικό χρόνο, όπου οι δυνατότητες σε πολλά πράγματα ήταν περιορισμένες. Άρα η κυβέρνηση αυτή την κουβέντα που κάνει τώρα, εάν θεωρητικά δεν μεσολαβούσαν εκλογές ή αν είχαμε μία εκλογή και όχι δύο εκλογικές μάχες, θα είχε γίνει προηγουμένως. Τώρα, αυτή τη στιγμή, στο στάδιο που βρισκόμαστε, θέλουμε να άρουμε όσο δυνατόν γίνεται τις συνέπειες, ειδικά στο κομμάτι του Αυγούστου, που κατά βάση είναι ο μήνας ο οποίος συνδέεται άμεσα με τις διακοπές τις οποίες κάνει ο κόσμος, ειδικά των λαϊκών στρωμάτων. Και επειδή ακούω για το ισοδύναμο δεν έχει καμία σχέση με τον τουρισμό, είναι σχέση με τους νησιώτες. Δηλαδή δεν έχει σχέση με τους Αθηναίους που θα φύγουν να πάνε στα νησιά. Από εκεί και πέρα, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κουβέντα που έγινε, και έλεγχοι γίνονται και ο γενικός πληθωρισμός είναι μειωμένος. Οπωσδήποτε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα πρέπει και αυτός να μπει σε μια διαδικασία να δούμε τι συνδέεται με εξωτερικούς παράγοντες και τι συνδέεται με στρεβλώσεις. Και επειδή πάλι πόθηκε το ΠΑΣ, ακόμα και αυτά τα ΠΑΣ που λέμε ήταν από τα κέρδη των εταιριών. Από τα κέρδη των εταιριών έχουν πάρθει αυτά τα χρήματα.
Το να μπορείς λοιπόν να στηρίζεις από τα κέρδη. Γιατί φορολογήθηκαν οι εταιρείες, κύριε Πλεύρη? Έχουν υπαρθεί, αλήθεια. Στο Market Pass από πού είναι από τα κέρδη? Όχι στα Market Pass. Στο Fuel Pass. Εγώ λέω στο Fuel Pass. Σε όλα αυτά. Στο ενεργειακό, στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Στο Market Pass. Στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Για τα τρόφιμα. Τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Το Market Pass πάλι, κύριε Κατρίνη, είναι από τα δηληστήρια. Μα δεν έχει πράξει τίποτα. Δεν έχει πράξει. Αυτή η φορολογική δήλωση τώρα γίνεται. Άρα πού είναι από τα δηληστήρια? Μα αυτό πώ. Πόσου μήνε το δηλητήριο? Κύριε Κατρίνη, περιμένετε. Κύριε Κατρίνη, για να. Είπατε ότι είναι από τα δηληστήρια. Μα αυτό είναι. Μα με συγχωρείτε, έχει προϋπολογιστεί. Μα ίσπραξη των φόρων, κύριε Κατρίνη. Γίνεται. Μα όλε γίνουν φορολογικέ δηλώσει. Δεν το έχετε πάρει τα δηληστήρια. Θα το πάρετε. Περιμένετε, κύριε Κατρίνη. Για να μην ακούω την κουβέντα που άκουσα με τον κύριο Ηλιόπουλο. Θα το πάρετε. Έχει προϋπολογιστεί. Μα οι δηλώσει γίνονται τώρα. Και τώρα πώς έχετε προϋπολογιστεί αφού δεν έχουν γίνει δηλώσεις? Πρέπει να κλείσουμε. Πώς έχετε προϋπολογιστεί αφού δεν ξέρετε ποια είναι τα κέρδη? Αυτό το, μα τα κέρδη αυτής με έχει πάει στο συγκεκριμένο ποσό που θα φορολογηθούν. Και έχει προϋπολογιστεί. Δεν υπολογίζει. Πάντως, κύριε Κατρίνη, το κράτος δεν υπολογίζει. Άρα το Market Pass το πληρώνουν τα δηληστήρια. Επειδή είπε για τη δίμηνη προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Του κύριου Μητσοτάκη σε δύο χρόνια τα τρόφιμα έχουν ανέβει 24,8%. Δεν είχαμε δύο χρόνια πριν. Να δούμε, βγάλουμε για μια ίση τέλο. Κύριε Καραμέρο, διαβάζοντα τα πρωτοσέλιδα, ότι θα δηλώσει σήμερα κύριε Αχτσιόγλου υποψηφιότητα και την Παρασκευή και ο Τσακάλο δημόσιο να μα πείτε ποιον θα στηρίξετε εσεί για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι τον δρόμο τον έχει ανοίξει ο Αλέξη Τσίπρα μιλώντα για ένα νέο κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ, για τόπο που πρέπει να δοθεί στη νέα γενιά, σε ένα νέο κύμα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε τις υποψηφιότητες, θα ακούσουμε τι έχουν να πούν, ποια πλατφόρμα ιδεολογική θα κατατεθεί. Εγώ προέρχομαι από το χώρο της πολιτικής οικολογίας. Θεωρώ πως η κατεύθυνση του κόμματος πρέπει να είναι προφανώς από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το κέντρο και την οικολογία. Να λειτουργήσουμε σαν γέφυρα για τη σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά, την οικολογία. Αυτό να εκφραστεί και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολύ γόνιμη περίοδος μετά από ένα σοκ εκλογικό. Και προφανώς τις αναταράξεις που προκάλεσε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι παραμερίζει για τη νέα γενιά και το νέο κύκλο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Είναι κρίσιμη και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι θα επανασυστηθούμε στους πολίτες. Η νέα γενιά μπορεί να ερμηνευθεί ότι βγάζεται τον Τζακαλώτα απ' έξω που έχει παιδί στα 60. Γι' αυτό φαντάζομαι δεν εννοείται αυτό. Εγώ το λέω για να μην το πιάσουν μετά και το παρεμηνεύσουν αυτό που λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Κάθε υποψηφιότητα έχει να προσφέρει, έχω την αίσθηση. Ναι. Δηλαδή στη λογική της πολιτικής βιοποικιλότητας, αν μου επιτρέπετε αυτόν τον όρο. Ο καθένας θα καταθέσει τις προτάσεις του, θα μιλήσει για το πώς βλέπει την επόμενη μέρα και νομίζω ότι αυτή η σύνθεση που θα προκύψει και στο πρόσωπο ή του Προέδρου, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κατρίνη, τον κύριο Καραμένο και τον κύριο Πλεύρη. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε το τελευταίο.